Το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό, χωρίς αυτό δεν υπάρχει ζωή. Έτσι, η διαχείρισή του είναι μια δύσκολη υπόθεση, αφού όπως κάθε τι πολύτιμο, κοστίζει και δεν μιλάμε μόνο σε χρήμα. Στη χώρα μας, όπως άλλωστε συμβαίνει και στα περισσότερα κράτη του κόσμου, το θέμα του νερού έχουν αναλάβει οι δημοτικές επιχειρήσεις. Τη δημοτική περίοδο που σε λίγο αφήνουμε πίσω μας, τα ενία της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Σπάρτης έχει ο κ. Χρήστος Δημητρόπουλος, δημοτικό Σύμβουλος με το συνδυασμό του Δημάρχου κ. Σταύρο Αργητάκου. Ο κ. Δημητρόπουλος διεκδικεί και πάλι την ψήφο των συνδημοτών μας με τον ίδιο συνδυασμό και τον καλωσορίζω στο στούντιο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Η σημερινή σας παρουσία εδώ αφορά κυρίως την υποψηφιότητά σας. Όμως, καλός ή κακός, σε αυτές τις εκλογές, ο κόσμος θα σας κρίνει ως πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ. Και από εκεί θα ξεκινήσουμε και την κουβέντα μας. Είναι γνωστό ότι αυτή η τετραετία δεν ήταν καν τριετία. Όμως, κάποια έργα σχεδιάστηκαν και κάποια πήραν ήδη το δρόμο τους. Ποια είναι αυτά όσον αφορά στην ίδρυυση, αρχικά. Τα ε, έργα που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν και ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση ότι δεν ήταν ούτε καν τριετία, διότι ο, ο νέος θεσμός, ο Καλλικρατικός Δήμος, ώσπου να σταθεί στα πόδια του, φάγαμε ένα ναι, χρόνο. Αρχή και δύσκολη. Φάγαμε, φάγαμε ένα χρόνο. Η ΔΕΙΑ όμως, ε, επειδή ήταν μια επιχείρηση η οποία λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και γι' αυτό είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, όταν την σχεδίασαν και την έφτιαξαν ε, οι νομοθέτες, την έφτιαξαν για τον λόγο ότι δεν είναι ε, άκαμπτη και δίσκαμπτη όπως ο Δήμος. Έχει μεγαλύτερη μεγαλύτερο ευελιξία, ευελιξία για να κινηθεί. Γι' αυτό λοιπόν με μεγάλη ταχύτητα μία μελέτη που βρήκα από τα παλιά, αυτή που εκτελείται το έργο τώρα, την υπεβάλαμε στην ε, ε, Περιφέρεια η οποία μας χρηματοδότησε το έργο των 7 εκατομμυρίων το οποίο το βλέπετε και εκτελείται εδώ και 7 μήνες και το λέω εδώ και 7 μήνες γιατί ακούγονται και κάποια λόγια ότι γίνεται προεκλογικά. Δεν γίνεται καθόλου προεκλογικά. Η διάρκεια του έργου είναι 2 χρόνια από όταν υπογράφηκε η σύμβαση. Έχουμε υπόσχεση του εργολάβου θα τελειώσει μέχρι τελούς του χρόνου και δεν θα σταματήσει μετά τις εκλογές. Ε, γιατί Μι, ακούγονται και αυτά. Μιλάμε για εξυγχρονισμό δικτύου ιδρύσεις ιδρύωσης τώρα. Για αλλαγή ποιο. όλου του δικτύου της Σπάρτης, το οποίο είναι απειρχαιωμένο, είναι από το 1926 και 30 Είναι παλιά, είναι από αμοιαντοσολίνες, είναι από ε, μαντέμια, τα οποία έχουν σκουριάσει και δεν αντέχουν και την καινούρια δεξαμενή, σπάζουν. Πρόκειται για, για mm -hmm. την ε, υγεία των κατοίκων, το καθαρό νερό. Και για να μπορέσουμε σε κάποια στιγμή να μην έχουμε τόση μεγάλη επιβάρηση, γιατί αυτή τη στιγμή το παλιό αυτό δίκτυο χάνεται το νερό, είναι σπασμένο σε πολλά σημεία και δεν φαίνεται. Πηγαίνει προς τα κάτω βρίσκει το, ε, όταν βρίσκει κενό προς τα κάτω, φεύγει προς τα κάτω και δεν φαίνεται ποτέ προς τα πάνω για να πάμε να φτιάξουμε την... Ε, δεν υπήρξε Λάδει. καμία παρέμβαση από το. Πότε είπατε ότι. Από το Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε. Όχι, πριν από τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή από όταν ιδρύθηκε. Από όταν έγινε για πρώτη φορά το, το δίκτυο ίδρυψη. Το, δεν υπήρχε πάντα προεκτάσει. Υπήρχαν και αλλαγή κάποιον κάποιων κομματιών εντό τη πόλεως τα οποία ήταν σαθρά και έσπαζαν κάθε τρει και λίγο. Ε, αυτά λοιπόν έχουν καταγραφεί, δεν θα αλλάχθουν αυτά γιατί είναι καινούρια δίκτυα όπως είναι ένα κομμάτι εδώ επί της Όθωνος Αμαλίας και σε κάποια δύο άλλα σημεία mm -hmm. της πόλης τα οποία είναι τελευταία έχουν αλλάχθει. Είναι ε, το πρώτο μέλημά μας, είναι το καθαρό νερό για τους πολίτες, έπρεπε να γίνει αυτό το έργο, είναι το έργο της τελευταίας εικοσαετίας για μένα στη Σπάρτη, είναι μετά το έργο της αποχέτευσης, είναι το μεγαλύτερο έργο που εκτελείται στην πόλη της Σπάρτης και το πιο ουσιαστικό είναι έργο μεγάλη πνοή, είναι για τα επόμενα 100 χρόνια για την πόλη και θέλουμε να ελπίζουμε και παραπάνω. Και είμαστε πολύ περήφανοι ότι μπορούμε επί τη Προεδρία τη και επί τη Δημοτική Αρχή αυτή εκτελείται αυτό το έργο. Ακούγεται έξω στην πιάτσα, να το πούμε απλά, ότι για το έργο αυτό θα υπάρξουν τέλη σύνδεση. Ισχύει για... κάτι τέτοιο. Όχι, βεβαίω και δεν ισχύει. Κανένα τέλο σύνδεση. Οι πολίτε τη Πάρτη έχουν πληρώσει το τέλο σύνδεση με τη ΔΕΙΑ. Ε, εκείνοι όμως που θα πληρώσουν, θα σας πω τώρα να σας κάνω μία ανάλυση, αυτό το δίκτυο για να λειτουργήσει συνδέεται ταυτόχρονα και το παλιό και το καινούριο. Όταν γίνονται οι συνδέσεις με τα ρολόγια, αυτά που έχουν οι πολίτες, τα οποία τα έχουν πληρώσει, είναι δικά τους, έχουν πληρώσει το τέλος σύνδεσης, συνεθούν όλα, θα διακοπεί η παροχή στο παλιό δίκτυο και θα λειτουργεί το καινούριο. Ναι. Εκεί λοιπόν όποιο δεν έχει νερό, σημαίνει κατά 99,9 ότι έχει, έκλεβε νερό, να το πω λαϊκά. Ότι το νερό το είχε πάρει παράτυπα. Ότι δεν είχε συνδεθεί. Δεν είχε συνδεθεί. Αυτός λοιπόν και θα πληρώσει τέλη σύνδεσης και θα πάρει και πρόστιμο που τόσα χρόνια έκλεβε την επιχείρηση. Δηλαδή, είναι οι περιπτώσει που δεν πληρώνανε καν νερό. Δεν, καν, δεν είχαν ούτε ρολόι κάποτε, παλιά είχαν κάνει μια παράνομη παροχή και τη διατηρούσαν μέχρι σήμερα. Δεν έχουμε βρει ακόμα. Τώρα το πρώτο τεστ θα γίνει στην περιοχή του Νέου Κόσμου που θα αποκλείσουμε τώρα εντό των ημερών μετά τι γιορτέ το, το παλιό δίκτυο και εκεί θα βανεί αν υπάρχουν τέτοιοι. Δηλαδή, όποιο Για... έχει ρολόι δεν κινδυνεύει να πληρώσει. Κανένα. Όσοι αυτοί έχουν ρολόγια θα συνδεθούν κανονικά, δεν θα πληρώσουν κανένα τέλο και δεν έχουν κανένα. ήδη λειτουργούν με το νέο δίκτυο όλη η περιοχή, κανένα πρόβλημα. Ότι θα πληρώσουν τίποτα. Αυτοί όμω που δεν έχουν ρολόι και το έπαιρναν το ρολόι χωρί είναι να είναι και καταγεγραμμένοι στο πελατολόγιο τη ΔΕΗ, θα έχουν πρόβλημα <χω> και να πληρώσουν. Ε, όμως ε, στα έργα αποχέτευσης ε, που αυτό τον καιρό συνεχίζουν να υλοποιούνται στα χωριά μας κυρίως, η σύνδεση κοστίζει. Μάλιστα για αυτό το κόστος mm -hmm. αντιμετωπίσατε το καλοκαίρι έντονη διαμαρτυρία των κατοίκων που όντως βρέθηκαν σε απόγνωση. Από τη μία περίμεναν το έργο τόσα χρόνια και από την άλλη όταν ήρθε και πήγαν να χαρούνε το κόστος που άκουσαν δεν το αντέχει τσέπτος. Δεν νομίζω ότι οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν. Κάποιοι προσπάθησαν να ξεσηκώσουν τους κατοίκους για να έχουν ωφέλη στις επερχόμενες εκλογές. Όταν υπάρχει ένας κεντρικός αποδέκτης, σύμφωνα με τον νόμο, δηλαδή ο βιολογικός καθαρισμός που εκεί θα οδηγηθούν τα λύματα και των τριών χωριών αυτό, δεν έχει το δικαίωμα το διοικητικό της ΔΕΙΑΣ ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο να βάλει άλλο τιμολόγιο από αυτό της Σπάρτης. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μηδενίσουμε τις περιοχές Αφισού, Τσούν και Κλαδά. Πρέπει λοιπόν να πληρώσουν. Εμείς λόγω της κρίσης κάναμε μία μείωση γενναία στο τιμολόγιο. Εκεί που είχαμε μέχρι τα 100 πρώτα τετραγωνικά με 10 ευρώ το τετραγωνικό, το κάναμε μέχρι τα 150 τετραγωνικά με 7 ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή το μειώσαμε κατά 30% και, και άμα πάρουμε τη δεύτερη κλίμακα αρκετά μεγαλύτερο. Αυτό σημαίνει μία οικονομία... Ε, Κλίμακο πάνω από 40 με 50% όταν πάμε στα 100 με 150. Ε, είναι πράγματα τα οποία ε, έκαναν αντιπολίτευση άνθρωποι οι οποίοι θα διεκδικήσουν και το δημαριακό θόκο χωρί να έχουν διαχειριστεί τέτοιο έργο ούτε σε επίπεδο μελέτη. Δεν είναι δυνατόν η να σηκώσει, μάλλον όχι η επειδή επειδή λειτουργεί με ανταποδοτικό τρόπο η Δηλαδή, ό,τι εισπράττει χαλάει, δεν μπορεί ο πολίτη του αστικού κέντρου της Σπάρτης να πληρώσει τα βάρη του πολίτη, του αφισού, του στο Τσούν και στο Κλαδά. Γιατί δεν το επιτρέπει όμως. Αν είχαν δικό τους αποδέκτη αυτά τα τρία χωριά, ήταν ξεχωριστό το τιμολόγιο. Δεν το κάνουμε όμως γι' αυτό. Το, ο, ο, η χρηματοδότηση που μας έχει δοθεί λένε ότι είναι όλα από το ΕΣΠΑ. Το 23% όμως το ΦΠΑ είμαστε υποχρεωμένοι να το δώσουμε εμείς. Αυτό το ΦΠΑ λοιπόν, πού θα το βρει η Δημοτική Επιχείρηση Ήδρευσης όταν δουλεύουμε οριακά με όλα τα θέματα γύρω-γύρω. Ένα παράδειγμα να σας πω, ότι για το νερό που πίνουμε στη Σπάρτη πληρώνουμε 40.000 ευρώ το μήνα ΔΕΗ. Γιατί η ΔΕΗ μας έχει με το οικιακό τιμολόγιο και όχι με το βιομηχανικό ή με το αγροτικό. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα γνωρίζουν οι πολίτε και ίσω και εγώ να φέρω ευθύνη γιατί απορροφήθηκα πολύ με τα έργα για να ενταχθούν και τα λοιπά. Και έπρεπε να κάνουμε τέτοιε ενημερωτικέ εκπομπέ πιο πολλέ να αντιληφθούν και οι πολίτε. Τα είπα βέβαια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και να πω και πάλι ότι για το έργο το συγκεκριμένο που με ρωτήσατε, ότι θα πληρώσουν οι πολίτε. Ε, ε... όχι μόνο στα χωριά, γίνονται και αλλού, δεν έγινε. Μα γίνονται στα, χωριά, χωριά. Μα, τώρα, μα, τώρα, έγινε η ε, το τελευταίο ε, επέκταση που δημοκρατήσαμε είναι το δίκτυο αποχέτευση οικισμών, σικαράκια, λε, ακόζη, καλά, μη γούναρη του Δήμου Σπάρι και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο. Δεν ακούσαμε τίποτα. Ούτε θα ακούσουμε. Ναι. Γιατί έχουν αντιληφθεί οι πολίτε και δεν κοροϊδεύονται εύκολα. Κάποιο πρέπει να πληρώσει το 23%, κάποιο πρέπει να πληρώσει τα 18,50 ευρώ, τώρα που δουλεύει ο εργολάβο κάθε παροχή που τραβάει προς το σπίτι του ε, πολίτη στοιχίζει 150 ευρώ. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά. Ποιος θα τα πληρώσει. Αν μου πείτε ποιος θα τα πληρώσει, μαζί σας και εγώ. Εμείς κάναμε το, το δυνατό, ό,τι μπορούσαμε για να χαμηλώσουμε το τιμολόγιο, το φέραμε στα όρια. Ε, έχουν κάνει και ένα λάθος αυτοί που τους ξεσήκωναν, ότι πήραν τα τετραγωνικά της ΔΕΗ, ενώ τα τετραγωνικά που θα πληρώσει η ΔΕΗ είναι πολύ λιγότερα, διότι τα σπίτια που μπαίνουν στην αρχική μελέτη, δεν ε, είναι όλα αυτά που γράφονται στη ΔΕΗ. Δεν, ναι, δεν υπήρχε ίσως και σωστή ενημέρωση, αλλά κάτι άλλο θέλω να πω. Είπατε ότι μειώθηκε όμως το αρχικό από ό,τι είχατε πει στην αρχή. Βεβαίως και σε, σε αυτό έχει γίνει ένα ευτράπελο να σας πω. Σε αυτό λοιπόν τη μείωση που κάναμε βρέθηκαν κάποιοι συμπολίτε μας, και την είχαν προσβάλει στο, στην περιφέρεια την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί τη ΔΕΙΑ η απόφαση δεν μπορεί να την προσβάλλουν. Ε, η, 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 η απόφαση της ΔΕΙΑ, δηλαδή η σχέση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη ΔΕΙΑ, είναι μόνο στα τιμολόγια. Το ενέκρινε λοιπόν το τιμολόγιο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία και αυτό το πράγμα είναι πρωτόγνωρο για τη ΣΠΑΡΤΗ. Η αντιπολίτευση, θέλω να πιστεύω, γιατί έτσι είναι οι πληροφορίε μου, έβαλε πολίτε να το προσβάλλουν στην περιφέρεια αυτή την απόφαση για να την ακυρώσουν. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Και τώρα την έχουν πάει στο άθρο 152, μήπω κερδίσουν εκεί. Εάν κερδίσουν, ξέρετε θα κερδίσουν. Τα 7 ευρώ το τετραγωνικό να γίνουν 10. Γιατί χωρί τιμολόγιο ιδέα δεν μπορεί να υπάρξει. Υπάρχει το προηγούμενο που είναι 10 ευρώ το τετραγωνικό στα 100 τετραγωνικά. Και σα ερωτώ εγώ τώρα, όταν κάνει μια μείωση 30-40% και στην προσβάλλουν προκειμένου να σου δημιουργήσουν προβλήματα, όχι ότι έχουν δίκιο θα επανέλθει στην προτερά κατάσταση. Η προτερά κατάσταση ποια είναι. Κατά 40% ακριβότερο. Αυτό, αυτή την αντιπολίτευση είχαμε, η οποία ήταν πολύ αρνητική σε θέματα τέτοια του περιβάλλοντος, γιατί είναι θέμα περιβάλλοντος η αποχέτευση. Δεν είναι ε, ένα απλό θέμα. Για το περιβάλλον γίνονται. Να... Εντάξει, είναι, η αλήθεια όμως mm. ότι ο κόσμος είχε ξεσηκωθεί. Δεν ξέρω αν... Δεν είχε αντιληφθεί. Εγώ πιστεύω αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει αντιληφθεί περί την ως πρόκειται και μάλιστα όταν σταμάτησε για το κοκκινόρα και το έργο όλοι ερχόντουσαν και με ρωτάνε πότε θα έρθει το έργο. Τους ενδιαφέρει το κόστος. Έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο έργο που παίρνει απόβλητα. Αυτή τη στιγμή, εχθές, θα σα πω συγκεκριμένα, εχθές πήραμε απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο Έχουμε βάλει για, να την, κατα... για να την καταστροφή, μάλλον για την εξαφάνιση της λάσπης, υπάρχουν τώρα τα νέα συστήματα με τους μικροοργανισμούς. Mm -hmm. Είναι μια καινούρια μέθοδος η οποία κοστίζει. Για δύο μήνες 12.000. Το ακούσατε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτό το στάδιο. Ο χημικός με διαβεβαίωσε λοιπόν ότι προχωράει πολύ καλά. Θα ξαναπάμε στις 12.000 και μετά θα κάνουμε δημοπράτηση πλέον για μικροοργανισμούς της, του ύψους των 60-70 Και ευτυχώ υπάρχει αυτό. Γιατί αν πηγαίναμε στη λύση να τα πηγαίνουμε τα λύματα κάπου έξω, γιατί πλέον λόγω περιβαλλοντολογικών λόγων δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, Όλοι. πρέπει να πάμε σε κάποιο εργοστάσιο που θα τα δέχεται, αντιλαμβάνεστε πόσο αυτό το κόστος δεν μπορεί να το καλύψει το 25% επί, νερού, επί του νερού. Εν πάση περιπτώσει, το έχουμε κουράσει αυτό το θέμα, εγώ... Εκνευρίστηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί συζητάγαμε 10 ώρε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μειώσουμε και αυτό το συνεχίζουν ακόμα. Δηλαδή να πηγαίνουν να δημιουργούν θέματα, μήπω ακυρώσουν την απόφαση αυτή. Όσον αφορά στα όμβρια ύδατα, έγινε κάτι στην κατεύθυνση αυτή. Στα όμβρια ύδατα έχουν γίνει έργα, τελειώσαμε έργα τα οποία τα βρήκαμε, ημιτελή. Το ένα ήταν στην πλατανιστά το οποίο είχε κολλήσει από την αρχαιολογία δύο χρόνια, τρία, το καταφέραμε, το τελειώσαμε. Και στην περιοχή της Λάκας, που ήταν ολόκληρο τεράστιο το έργο, είχε κολλήσει για 7 χρόνια. Καταφέραμε και εκεί το ξεκολλήσαμε το έργο αυτό από την αρχαιολογία, λειτουργεί πλέον mm -hmm. ε, τα όμβρια της Λάκας και γι' αυτό δεν ξέρω αν... Ε, κοιτάξτε εκεί στο βενζινάδικο που, που λίμναζε, τώρα δεν υπάρχουν τόσες βροχές φέτος, δεν είδατε τέτοιο πράγμα, γιατί λειτουργήσε αυτό το έργο, το οποίο επί 7 χρόνια είχε κολλήσει σε έναν αρχαιολογικό τοίχο, το οποίο εμείς με την επιμονή μας και με τις παρεμβάσεις μας καταφέραμε και το τελειώσαμε και το τελειώσαμε και ε, μάλιστα έφυγε και ένα βάρος από την περιφέρεια γιατί θα ήταν υποχρεωμένη η ΔΕΙΑΣ να επιστρέψει χρήματα. Όπω είπα και πριν, πιστεύω ότι η θητεία σα ε, στη ΔΕΙΑ θα παίξει σημαντικό ρόλο για του Δημοτέ Πάρτη. Όμω ο Χρήστο Δημητρόπουλο δεν είναι χθεσινό. Αν δεν κάνω λάθο, είστε Δημοτικό Σύμβουλο από το 1986, Ναι, ναι. Και από τότε εκλέγεστε ανελειπώ. Είτε συμπολίτευση είτε αντιπολίτευση. Ναι. Η εμπιστοσύνη του κόσμου είναι σίγουρα κάτι που ενθουσιάζει όλου. Ναι. Η ευθύνη όμως, όχι μόνο σχετικά με τον εκάστοτε ρόλο που. Σε, που αναλαμβάνετε, αλλά απέναντι στον κόσμο που σα εμπιστεύεται, πρέπει να σα δημιουργεί μια ένταση. Η ένταση αυτή θα τη βλέπετε και στο πρόσωπό μου και από το εύρο των, ε, των, έργων που μέσα σε 3,5 χρόνια κατορθώσαμε μέσα από τη ΔΕΙΑ και θα σα τα διαβάσω. Είναι αυτά. Αλλά να σα πω κάτι. Η διαδρομή μου έχει δείξει ότι υπάρχει μεγάλη ευθύνη από το πρόσωπό μου προ του πολίτε τη Πάρτη και να σα πω κάτι. Για το, για το, έργο που χάρηκα πιο πολύ, όχι ότι δεν είχα χαρή για άλλα μεγάλα έργα όπως είναι η αποχέτευση κτλ. Ήταν η μικρή περιμετρική της Σπάρτης. Ήμουν αντιπολίτευση και συνέδραμα το αείμνηστο Αντωνάκο το Σαράντο στην περιοχή επειδή τη γνώριζα και με τους κατοίκους και με συγκεντρώσεις που κάναμε εκεί κα, να μπορέσουμε να τη διανοίξουμε. Αντιπολίτευση ήμουν. Λειτουργήσα υπέρ του Δήμου. Μόλις τελειώνουν οι εκλογές Ζήτω ο Δήμαρχο πρέπει να γίνεται στι πόλει, σαν τη Σπάρτη. Δεν χωράει αντιπολιτεύσει που να διώκουν δικαστικά, να δημιουργούν δίθεν ενοχέ κτλ. Ο κόσμο καταλαβαίνει, κρίνει. Εγώ τόσα χρόνια που πολιτεύομαι, πάντα ανωδική είναι. Από τη μία εκλογή στην άλλη, οι σταυροί προτίμηση είναι πάντα στο ανεβαίνουν. Με, στο. ανεβαίνουν. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμο έχει αντιληφθεί ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πασχίζω για το καλό της πόλης που γεννήθηκα, για την πόλη που γεννήθηκα, που έχω τρέξει ξυπόλυτος, ξυπόλυτος στους χωμάτινους δρόμους, γιατί σαν παιδάκι θα έχω θυμηθεί όλους τους δρόμους χωματόδρομους με την καταβρεχτήρα και ίσως και από εκεί να πήρα ε, το ερέθισμα να εμπλακώ με τα κοινά. Και τα έργα θέλω να σας τα διαβάσω έτσι για να δείτε... Ε, την παραγωγικότητα της, διετία. Εκτό Εκτός τα τρία που σας ανέφερα, του αντιπλημερικού στο Αλάβι που τελειώσαμε, την αποχέτευση λιμάτων περιοχή περιοχής Λάκας, αποχέτευση λιμάτων περιοχής Δικητηρίου, τελειώσαμε και αυτό το οποίο το είχαμε βρει μη και με προβλήματα κατασκευαστικά, ε, βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο που είπαμε αφισού, το οποίο θα ναι. τελειώσουμε στο καλοκαίρι. Η ανακαίνιση και ο εξυγχρονισμός του εσωτερικού δικτύου ίδρευσης Πάρτης, αυτό το έργο που εκτελείται. Είναι προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση βιολογικού εθαρισμού. Εκτελείται το έργο αυτό, ένα εκατομμύριο, για να αναβαθμίσουμε το βιολογικό, για να μην έχουμε προβλήματα με οσμές και όλα αυτά που σας είπα. Προμήθεια ενό τριαξονικού, γιατί τόσα δίκτυα που έχουμε, αυτό το πλέον το αποφρακτικό που έχουμε αρχίζει να μην μα καλύπτει. Και εφόσον ε, μπορούμε να αγοράσουμε μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, έχουμε υποβάλει ε, μελέτη η οποία μας έχει εγκριθεί και δημοπρατείται να αγοράσουμε ένα καινούριο ε, αυτοκίνητο Όχι, με υπερκατασκευή. Πε, Έχουμε δημοπρατήσει όπως σας είπα το δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Σικαράκια, Λέσια, Κώζη, Γούνα, του Δήμος Πάσης έχει δημοπρατηθεί, αναμένουμε τώρα τη, τα χαρτιά που χρειάζονται και τη διαδικασία για να υπογραφεί η σύμβαση να ξεκινήσει και το έργο αυτό. Αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυση αμυκλών. Και αυτό δημοπρατημένο. Αναμένουμε υπογραφή ε, τη σύμβαση από τον Εργολάβο και μπορεί να ξεκινήσει και πριν τι εκλογέ. Ενίσχυση υδροδότηση Οικισμό Πλατάνα. Έτσι είναι ο τίτλο. Ουσιαστικά είναι η αλλαγή υδροδότηση Κούρα Πλατάνα. Εδώ θέλω να πω ότι κινηθήκαμε τόσο γρήγορα για να λύσουμε το πρόβλημα αυτών των δύο ε, κοινοτήτων. Διότι πριν αναλάβει η ΔΕΙΑ στα χωριά, εμεί είχαμε φροντίσει και είχαμε αγοράσει υγειότρηση που εάν θα μπαίναν στη ΔΕΙΑ, αμέσω εμεί είχαμε ετοιμάσει μελέτη με το που μπήκαν με παρθική απόφαση στη, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμεί είμαστε έτοιμοι από γεώτρηση να υδροδοτήσουμε τα δύο χωριά. Φτιάξαμε μελέτη με απευθεία ανάθεση και προλάβαμε όλε τι διαδικασίε, τα περιβαλλοντολογικά και δημοπρατήθηκε μέσα στο χρόνο που είμαστε εμεί Δημοτική Αρχή. Και θέλω να σα πω ότι όλα αυτά τα έργα που σα διάβασα, εκτό τα δύο που βρήκα έτοιμε στι μελέτε, δηλαδή αυτό το έργο που εκτελείται τώρα και το αποχέτευση που τα δημοπρατήσαμε μεν εμεί, αλλά τι βρήκαμε τι μελέτε έτοιμε για να λέμε την αλήθεια. Όλα τα άλλα έργα είναι με μελέτε που έγιναν από τη δική μα δημοτική αρχή και από τη δική μα διοίκηση και ε, είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Μέσα σε δύο χρόνια που προλάβαμε τόσα πράγματα να κάνουμε. Είναι γύρω στα 18 εκατομμύρια αυτά τα έργα. Και τα υποένταξη έργα, έχουμε αρκετά έργα υποένταξη στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, με έτοιμε μελέτε τα οποία μπορώ να σας πω είναι του Δήμου Μιστρά για σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο, προπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων, η αποχέτευση Καστορίου προπολογισμού 511.000 ευρώ, βιολογικός καθαρισμός Καστορίου είναι με σύστημα compact, δεν πάμε σε ανοιχτό, 1,5 εκατομμύριο, η κατασκευή μικρού βιολογικού καθαρισμού στην τοπική κοινότητα Καριών, προπολογισμού 738.000 ευρώ, ε, και τέταρτον, η διαχείριση είναι ένα, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν ξέρουμε αυτό. Αυτό θα γίνει, αν θα γίνει, θα γίνει μελέτη και κατασκευή μαζί. Είναι μία πρόταση 4 εκατομμυρίων, διαχείριση ηλίου σε εγκατάσταση επεξεργασία λιμάτων σπάρτης. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι σαν θερμοκήπιο, το οποίο ξηραίνεται μέσα η λιματολάσπη και βγαίνει ένα ε, χώμα μετά, το οποίο είναι άοσμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις καλλιέργειες. Αυτές, αυτά είναι τα έργα τα οποία ε, έγιναν, γίνονται και θα γίνουν στο μέλλον. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ παραγωγική θητεία και εύχομαι και οι, και επόμενοι να είναι έτσι, γιατί ευελπιστώ ότι εμείς θα είμαστε η Δημοτική Αρχή πάλι, διότι το έργο μας είναι αρκετά μεγάλο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και να μιλήσω και για τα έργα τα μεγάλα του Δήμου, είναι το Άλσος Γουδέ, είναι το η Λεωνίδου, τα οποία είναι εκατομμύρια και πολλές μικρές παρεμβάσεις. Στα χωριά βέβαια έχουμε ε, δώσει μεγάλο βάρος στην ποιότητα του νερού, έχουμε διαθέσει πολλά χρήματα και πάνω από, τα, από αυτά που τους αναλογούν, Δηλαδή, παραδείγματο χάρη στου Βόρειου Δήμου, ενώ ξοδέψαμε 110.000, τα έσοδά μας την πρώτη χρονιά ήταν 60.000. Τώρα, με μία μικρή αύξηση που του κάναμε, τα ισορροπήσαμε. Εκεί δεν υπήρχαν καπάκια σε όλα τα φρεάτια. Οι δεξαμενέ ήταν ανοιχτέ. Ε, σοβαρά προβλήματα υπήρχαν και γι' αυτό έχουν μπει χλωριωτήρε ε, σε όσε δεξαμενέ είχαν πρόβλημα με ποιότητα του νερού. Οι χρηματοδότηση ήταν από το ΕΣΠΑ στα περισσότερα έργα. Ε, στα έργα τα μεγάλα ήταν από το ΕΣΠΑ. Τα υπόλοιπα τα μικροέργα που φτιάχνουμε, δηλαδή μια επέκταση που κάναμε στη Φιδιπίδου, μια στην Καλογονιά, άλλη στα Ματαλέικα. Ε, αυτά είναι με ίδια έξοδα. Και τώρα θα φτιάξουμε και ένα στην στινάγηδο σε ένα κομμάτι 100-150 μέτρα, πάλι με ε, συμμετοχή 100% από τη ΔΕΙΑΣ. Ε, το, το ΕΣΠΑ είναι αυτό, αλλά σας είπα όμως δεν είναι δωρεάν. Με <laughs> το ΦΠΑ και... με το ΦΠΑ είναι 23%. Αν βάλεις ένα έργο που κάνει ένα εκατομμύριο, είναι 230.000 το ΦΠΑ. Άρα λοιπόν δεν είναι 100% επιδοτούμενο. Και αν βάλουμε μέσα και τι παροχέ, θα δείτε ότι φτάνουμε σε ένα ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο. Αυτά λοιπόν επιβαρύνει τη δημοτική επιχείρηση. Εάν συνεχίσετε αυτό το σερί των επιτυχιών στι εκλογέ, επιθυμείτε να είστε και πάλι στη ΔΕΙΑΣ. Θα το επιθυμούσα να είμαι πάλι στη ΔΕΙΑΣ, διότι ξεκίνησα να έργο εγώ καταρχά τόσα χρόνια δεν είχα αναμειχθεί ποτέ με τη ΔΕΙΑΣ. Και ένα λόγο που ο νέο δήμαρχο ε, ήταν, ε, που με επέλεξε για να αναλάβω εκεί είναι λόγω και της διαδρομής μου με επιχειρήσεις που είμαι αντιπρόεδρος του Λακωνία στην Ένωση Διοίκηση τόσα χρόνια και αυτό είναι μια επιχείρηση που λειτουργεί με, σχεδόν με ιδιωτικονομικά ναι, οικονομικά κριτήρια. Ε, ήταν ότι δεν είχα αναμειχθεί και ποτέ Είχατε μια εμπειρία από είχα όλα αυτά. Είχα μια εμπειρία σαν δημοτικό σύμβουλο, αλλά στη ΔΕΙΑΣ δεν είχα να μειχθεί υπόλοιπο. Και λόγω τη παραγωγικότητα αυτών των έργων θα ήθελα να τα ολοκληρώσω, να είμαι εγώ στο τιμό τη ΔΕΙΑΣ όταν ολοκληρώνεται. Γιατί πιστεύω ότι με την ταχύτητα την οποία κινήθηκα εγώ και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μου συμπαραστάθηκε στι όλε μου τι κινήσει, δεν έχω παράπονο από κανέναν, είτε από συμπολίτευση είτε από αντιπολίτευση, γιατί είχα και εγώ την αντιπολίτευση γιατί να σας πω ότι διοικείται τη ΔΕΙΑΣ από ένα δεκαμιλές συμβούλιο. Τα, οι εννέα είναι, ε, οι πέντε είναι αιρετοί, οι τέσσερι προέρχονται από τεχνικό επιμελητήριο, από εμπορικό σύλλογο και δύο πολίτες και ένας εκπρόσωπος των υπαλλήλων, είναι δεκαμιλές. Δεν ε, είχα ποτέ πρόβλημα ως προς τη συνεργασία που είχαμε. Βέβαια και εγώ δεν πήγα να κάνω κάτι το παράτυπο ή κάτι το τρελό για να ξεσηκώσω ε, τη μήνυ των των συμβούλων που έχω στη ΔΕΙΑ. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι εκείνα τα στοιχεία του επικεφαλής του συνδυασμού που συμμετέχετε, του κ. Σταύρου Αργητάκου, που σας έκαναν να τον ακολουθήσετε από την αρχή, αλλά και να συνεχίζετε να στηρίζετε την υποψηφιότητά του. Εγώ έχω πει στα τόσα χρόνια, αν δεν έχεις μεράκι με αυτό που ασχολείσαι, μην ασχολείσαι καθόλου. Ο Σταύρος Αργητάκος έχει μεράκι, του αρέσει, είναι τρελός, να το πω και λαϊκά, είναι ψωνισμένο με την τοπική αυτοδίκηση. Έχει αφιερώσει τη ζωή του. Ταιριάζεται σε αυτό. Ναι, ταιριάζει. Έχει αφιερώσει τη ζωή του με τα κοινά και ο, αν τον δείτε με τι πάθο και με τι ε, πίεση αντιμετωπίζει όλα τα δημοτικά θέματα, αυτό πιστεύω να μην κοιμάται και στο σπίτι του για τα πράγματα των δημοτών. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. τέρι δεν έχω δει σε τόσο πείσμα και τόσο τρέξιμο και σε ένα Δήμο ο οποίο είναι έξω από, τα, από, αυτά που γνώριζα εγώ μέχρι χτε. Βέβαια, να μην σα κρύψω και η νοοτροπία των κοινοτήτων έξω από τη Σπάρτη είναι εντελώ διαφορετική από το Δημότη τη Σπάρτη. ο Δημότη τη Σπάρτης έχει άλλη εντελώ διαφορετική νοοτροπία από του ανθρώπου του χωριού. σω τον κύριο Αρκιτάκο όμω τον βοηθάει, ήταν Δήμαρχο Μεστρά. Ε, σω. Εγώ δε, το, δεν προσαρμόστηκα πολύ δύσκολα που είχα μάθει στην πόλη. Ε, Προσαρμόστηκα, ε, βέβαια έχω προσαρμοστεί, έχω συνεργάστηκα με όλους τους προέδρους των κοινοτήτων, όποιος ζήτησε τη βοήθειά μου την είχε αμέριστα. Εμείς ε, όταν αναλάβαμε πέρυσι έγινε κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ, στο παρελθόν δεν είχε γίνει ποτέ. Εννοώ, ε, από α, τα στοιχεία που μου φέρανε οι, οι υπάλληλοι που έστειλα, ο καθαρισμός των δεξαμενών, ε, όλων των δεξαμενών, 130 δεξαμενές έγιναν γυαλί. Αυτό γίνεται και τώρα αυτή τη στιγμή. Ε, είχα βγει για επιθεώρηση, έχουμε ξεκινήσει και μάλιστα ξεκινήσαμε από τη Γκοριτσά, τη δεξαμενή της Γκοριτσάς, γιατί πέρσι αρχίσαμε λίγο να ξεκινήσουμε και ο πρόεδρος εκεί της Γκοριτσάς είπε να μην, γιατί πότε θα γεμίσει πάλι η δεξαμενή, την καθαρίσαμε τώρα και τον περιβάλλοντα χώρο και τα λοιπά και συνεχίζουμε στον Παρούνα όπου είχαμε αφήσει κάτι μικρές λεπτομέρειες πέρσι. Και εν συνεχεία θα ξανακαθαριστούν όλες. Κύριε Δημητρόπουλε, ευχαριστούμε για τη συζήτηση αυτή και σας ευχόμαστε καλή δύναμη στον προεκλογικό σας αγώνα και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς κυρίες και κύριοι που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, γεια σας.